Δήμαρχε, κυρία Πρόεδρε της Δημοτικής Ενότητας Φασάλων, κυρίες και κύριοι Πρόεδροι και μέλη των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων, των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου μας, γραπτοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παγκόσμια ημέρα σήμερα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Με αφορμή λοιπόν αυτή την Παγκόσμια ημέρα διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση. Βέβαια, χθες και προχθές προηγήθηκαν εδώ σε αυτό το χώρο διαδραστικές κινηματογραφικές προβολές, τις οποίες παρακολούθησαν περίπου 800 μαθητές όλων των δημοτικών σχολείων της πόλης μας. Και είχαν οι προβολές αυτές, ήταν δύο ταινίες. Η πρώτη ταινία απευθυνόταν στους μαθητές των τριών πρώτων τάξεων του Δημοτικού και η δεύτερη ταινία στους μαθητές των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού επίσης. Και είχαν θέμα τη σχολική βία και τον εκφοβισμό. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Σδρόλια, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου Θεσσαλίας, την κυρία Κέτη Καραγιώργου, συντονίστρια επίσης εκπαιδευτικού έργου Θεσσαλίας και τον κύριο Κώστα Νταρόπουλο, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου Θεσσαλίας, οι οποίοι θα μας αναπτύξουν το θέμα που έχει σχέση με τη σχολική βία και τον εκφοβισμό. Αλλά πριν συνεχίσουμε, καλώ τον Δήμαρχο της πόλης μας, τον κύριο Άρη Καρχάλιο, για ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκδήλωση η απόψινη, με σημαντικούς εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας σε αυτή την αίθουσα, στον τόπο μας. Τους οποίους βέβαια και καλωσορίζω. Ως συντονιστές εκπαιδευτικού έργου. Οι παλιοί σχολικοί σύμβουλοι που εγώ τουλάχιστον θυμάμαι, ως λίγο μεγαλύτερό σας, κατά πώς βλέπω. Μία εκδήλωση η οποία αποτελεί ιδέα του κυρίου Κωνσταντίνου Τερλού ως πρόεδρο του ΟΠΑΚΠΑ και την ασπαστήκαμε εδώ και ένα διάστημα 2-3 μηνών. Διότι τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα λίγο βία, έχει δοθεί μια ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το θέμα του σχολικού εκφοβισμού που έχει τραγικές συνέπειες και στις ζωές ακόμα κάποιων σπουδαστών μαθητών. Λέω βία γιατί μπορεί να εμφυλοφορούσε στις σχολικές αυλές και αίθουσες ενδεχομένως, αλλά δεν είχε δοθεί τόση μεγάλη έμφαση και δεν είχε αναδειχθεί τόσο έντονα. Πιθανολογούμε ότι και παλαιότερα υπήρχε, αλλά πολύ απλά δεν ελάμβανε αυτή τη χρειά που τελευταία δόθηκε. Ίσως επειδή η κοινωνία μας αντιγράφει την Αμερικάνικη ή την Βόρειο-Ευρωπαϊκή κοινωνία. Εγώ είμαι όμως βαθιά πεπισμένος ότι η κουλτούρα μας ως Ελλήνων και ως Μεσόγειου λαού είναι σαφώς διαφορετική. Και αφότου το θέμα έγινε γνωστό και αναδεικνύεται, θεωρώ ότι μπορούν να μπουν οι βάσεις για να αντιμετωπιστεί. Οι βάσεις, τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης. Γιατί η βία δεν συνάδει στο λαό μας. Είμαστε λαός φιλόξενος, είμαστε λαός ευπρεπής. Το γνωρίζουμε εμείς μεταξύ μας. Θεωρώ ότι οι εποχές της ευμάρειας, της οικονομικής ευμάρειας, οδήγησαν σε αυτή την έξαρση του φαινομένου. Τα τελευταία χρόνια της κρίσης, όπου όλοι μας αναλογιστήκαμε ποιοι είμαστε και πού πάμε, όπου αρχίζουν και αμφίζουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι μορφωτικοί σύλλογοι, οι αθλητικοί σύλλογοι, οι πάση μορφής συλλογικότητας, δίνεται μια δυνατότητα να αναδειχθούν τα αίτια, να συζητηθούν τα αίτια και να εξευρεθούν οι τρόποι. Οι αρμόδιοι και υπεύθυνοι θεωρώ ότι ακριβώς επειδή το αντιμετωπίζουν σαν θέμα έχουν σκύψει πάνω του και μπορούν να δώσουν τουλάχιστον τις αρχές και τις κατευθύνσεις της λύσης. Εμείς ως κοινωνία και ιδιαίτερα εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση, ως τοπικοί άρχοντες, θεωρούμε ότι μπορούμε μέσα από το παράδειγμα το οποίο το περνούμε και μέσα από τους γονείς των συλλόγων, τα συλλογικά όργανα των γονέων, μπορούμε
με αντικειμενικότητα και ρεαλισμό να γίνουμε βοηθοί στους εκπαιδευτικούς και τους σχολικούς συμβούλους, εντάξει, ξανά την απόδοση του όλου αυτού, τους συντονιστές. Εγώ έχω την τιμή να έχω συνεργάτες εκπαιδευτικούς, τον κύριο Δευλό, τον κύριο Παπανίκα, την κυρία Μπέδου, την κυρία Παύλου. Έχω την τιμή να έχω συνεργάτες εκπαιδευτικούς, τέσσερις δάσκαλοι, που κοσμούν την Δημοτική Αρχή και μπορούν να βοηθήσουν. Και Βασιλείου 5. Είναι εκεί ο καθηγητής. Του τη διδάσκεται. Πρωτοβάθμια. Εργάζεται πρωτοβάθμια. Θεωρώ λοιπόν ότι μας παρέχεται η ευκαιρία, αγαπητέ κύριε Δελέ, να σκύψουμε και εμείς και επίσημα, και όχι ανεπίσημα, και να προσφέρουμε, με βάση την έγκλη, με βάση την δύναμη, με βάση την εξουσία που μας δίνει το αξίωμα και η θέση, να βοηθήσουμε και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς και τους συντονιστές. Οπότε θεωρώ ότι θα γίνει μια σύγκριση και από ό,τι είδα από τις περιλήψεις τριών σημαντικών παραμέτρων αυτού του θέματος. Θα γίνει στην πορεία, θα δοθεί στην πορεία δυνατότητα να υποβληθούν ερωτήσεις, τοποθετήσεις, προβληματισμοί και να απαντηθούν. Προβλέπω λοιπόν μια πολύ ευχάριστη βραδιά. Καλή συνέχεια σε όλους.